και καλημερίζω τον κύριο Λεωνίδα Χρυσανθόπουλο, πρέσβη επιτιμή, κάποτε κεντρικό επιτελάρχη σπηρησής του Υπουργείου Εξωτερικών, με πολύχρονη καριέρα ανά τον κόσμο εκπροσωπώντας την πατρίδα μας. Κύριε Χρυσανθόπουλε, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη. Πώς είσαστε? Καλά είμαστε. Θα μας πείτε εσείς αν έχουμε λόγο να είμαστε καλύτερα ή να ανησυχούμε. Πρέπει να είμαστε καλύτερα, νομίζω. Είμαι κάπως αισιόδοξος, με την έννοια αυτά που είπατε για τις συναντήσεις που θα γίνουν μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου. Τα έχουμε ξαναζήσει, τα έχουμε δει και συνήθως δεν βγαίνει τίποτα από αυτά. Δηλαδή και η τελευταία συνάντηση που είχε γίνει πριν από ένα χρόνο στην Κωνσταντινούπολη δεν βγήκε τίποτα, όπως είδαμε στη συνέχεια. Και εγώ αναρωτιέμαι γιατί να βγήκε κάτι τώρα, τη στιγμή κιόλας που ο Ερντογάν είναι πανίσχυρος. Θα μου πείτε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι και αυτός ισχυρός μετά τις εκλογές. Λοιπόν, νομίζω ότι δημιουργούνται προϋποθέσεις ακριβώς για να μην γίνει τίποτα. Κυρίως επίσης και με τη συνάντηση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας. Πόσα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης έχουμε ζήσει από το 1980 και μετά? Χιλιάδες μέτρα. Πόσα κόκκινα τηλέφωνα έχουν τοποθετηθεί? Δεν ξέρω αν υπάρχει πλέον ελεύθερη γραμμή μεταξύ των επιτελείων. Αυτά τα μέτρα δουλεύουν μερικές μέρες επικοινωνιακά και μετά ξεχνιούνται, δεν γίνεται τίποτα, αρχίζουν οι κρίσεις και οι παραβιάσεις. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι θα βγει τίποτα από τη συνάντηση αυτή. Ελπίζω να βγει κάτι θετικό για την Ελλάδα, αλλά δεν νομίζω ότι θα βγει κάτι, ότι θα βγει κανένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Μισό λεπτό, θα τα δούμε ένα-ένα, κύριε πρέσβη. Ναι. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό που φαίνεται ως πρόταση επιτελικού σχεδιασμού του ΝΑΤΟ, των επιχειρήσεων, και το οποίο, από ό,τι μας είπε ο συνάδελφός σας ο κύριος Αϊφαντής, για να φτάνει στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής σημαίνει ότι από διπλωματικής πλευράς δεν υπήρξε κάποια αντίδραση δική μας, μένει να το δούμε σε επίπεδο υπουργών ή πρωθυπουργού, και το οποίο περιγράφει τα στενά ως τουρκικά, διπλή ονομασία και τουρκικά στενά, και την Κύπρο με barcode, όχι ως Κυπριακή Δημοκρατία, ως υφιστάμενο κράτος, αλλά ως χώρα, ως χώρο με συντεταγμένες. Εδώ πώς το προσεγγίζετε? Ναι, λοιπόν, πρώτα απ' όλα είναι μία πρόταση, αυτή είναι μία πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για να βοηθηθεί να επεκταθεί το πρόγραμμα Sea Guardian του ΝΑΤΟ, που είναι στη Μεσόγειο και αυτή τη στιγμή αφορά μόνο την αντιτρομοκρατία και θέλουν να το επεκτείνουν περισσότερο. Οι Τούρκοι βρήκαν ευκαιρία τώρα να ζητήσουν να μην μπουν, μάλλον τα ονόματα των στενών να μπουν όπως τα έχει η συνθήκη του, να μην μπουν όπως τα έχει η συνθήκη του Μοντρέ και να μπουν όπως τα θέλουν αυτοί στα τουρκικά. Ήδη οι Τούρκοι χρησιμοποιούν αυτή την ονομασία στα δικά τους. Η πρόταση αυτή είναι των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ότι είναι των Ηνωμένων Πολιτειών μία πρόταση δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα θα την αποδεχθεί, όπως και να το κάνουμε. Ακούμε μία πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών και αμέσως όλοι τρομοκρατούνται. Α, είπε η Αμερική αυτό. Εντάξει, υπάρχει και η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα και από ό,τι καταλαβαίνω ο υπηρεσιακός υπουργός άμυνας, ο κύριος Στεφανής, είχε αντιδράσει σε αυτό. Και μέχρι στιγμής αυτό είναι μπλοκαρισμένο ως προς τα δύο κομμάτια. Και για την Κύπρο. Λοιπόν, αυτό της Κύπρου είναι εντελώς απαράδεκτο και δεν νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση θα το δεχθεί, όποιες πιέσεις και αν τις δεχθεί. Διότι με αυτό το τρόπο ανοίγουμε τον ασκό του αιώλου. Βεβαίως, εδώ θα μπορούσαμε μεταξύ σοβαρού και αστείου να βάλουμε την Κυπριακή Δημοκρατία να υποβάλει αίτηση ένταξη στο ΝΑΤΟ.
για να αρχίσει η Τουρκία να λέει όχι και όχι και όχι. Αλλά αυτό εντάξει το αφήνω. Mm. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Η Ελλάδα δεν έχει δεχθεί αυτά τα πράγματα και μου φαίνεται ότι θα πρέπει να σταματήσουμε να λέμε ότι τα έχουμε δεχθεί τη στιγμή που δεν τα έχουμε δεχθεί. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να καταγραφεί στη Σύνοδο Κορυφής. Το όχι μας, ναι, ασφαλώς. Εάν δεν καταγραφεί, η σιωπή σημαίνει συνένεση. Όχι. Πρέπει να καταγραφεί. Πρέπει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, πρώτα απ' όλα, εάν τεθεί το θέμα. Mm. Εάν τεθεί το θέμα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα πει όχι. Δεν τα δεχόμαστε αυτά, ούτε συμβιβαστικές λύσεις. Διότι οι Αμερικανοί προτείνουν την διπλή ονομασία. Μα η διπλή ονομασία ισχύει και σήμερα που οι Τούρκοι λένε τα στενά και όλα αυτά με την τουρκική ορολογία. Τώρα δεν ξέρω αν τα λένε στο ΝΑΤΟ ή όχι. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας λόγος να θεσμοθετηθεί αυτό το πράγμα. Από ελληνικής πλευράς λέω και δεν υπάρχει και η Ελλάδα δεν έχει κανένα συμφέρον. Και προσωπικά πιστεύω ότι θα πει το όχι. Και για το θέμα της ονομασίας, ως και για το θέμα της Κύπρου που είναι εντελώς απαράδεκτο να καταργείται η ονομασία και να υπάρχει χώρος. Αυτό. Τώρα, σε σχέση με τη συνάντηση κορυφής, είπατε ότι δεν έχετε πολλές προσδοκίες. Παρ' όλα αυτά, το ξέρετε καλά ότι και ο αμερικανικός και ο γερμανικός παράγοντας πιέζουν για αυτές τις συνομιλίες και μάλιστα να πάρουν και χαρακτήρα διμερεί υπό κάποια αιγίδα ενδεχομένως. Θέλω να μου πείτε, το να συνομιλείς προφανώς δεν είναι αρνητικό. Το να μπει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς να έχουν αρθεί βασικές αναθεωρητικές στρατηγικές της Τουρκίας έναντι ημών είναι σκόπιμο? Όχι, όχι. Και δεν θα πρέπει να υποκύψουμε στις πιέσεις των Αμερικανών ή των Γερμανών να αρχίσουν τέτοιου είδους συνομιλίες οι οποίες είναι καταδικασμένες να αποτύχουν. Και εφόσον είναι καταδικασμένες να αποτύχουν, αυξάνονται οι κίνδυνοι εντάσεων μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Λοιπόν, κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν νομίζω ότι μπορεί να αρχίσουν συνομιλίες σαν αυτές που οραματίζεται η Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα. Πάω τώρα στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Διότι από χθες μετά το τηλεφώνημα των δύο υπουργών στην Αθήνα και κεντρικά μέσα παρουσιάζουν τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ως ένα μαγικό ραβδί για τα ελληνοτουρκικά. Θέλω καταρχάς να σας πάω 36 χρόνια πίσω, το Μάιο του 88, όταν ο τότε υπουργός εξωτερικών, ο Κάρλος Παπουλιάς, και ο Τούρκος ομόλογος του Γιλμάζ συμφώνησαν στη Βουλή Λιαγμένη σε ένα πακέτο ΜΟΕ. Το είπαμε τότε Μνημόνιο Κατανόησης Παπούλια Γιλμάζ. Αυτό είχε εστιαστεί, από ό,τι θυμάμαι, σε στρατιωτικές δραστηριότητες και συμπληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 1988 με τις οδηγίες της Κωνσταντινούπολης για την αποφυγή ατυχημάτων στις ανοιχτές θάλασσες και στο διεθνή εναέριο χώρο. Κάτι ας πούμε σαν κώδικα συμπεριφοράς. Ποιος είναι αυτός που δεν τήρησε αυτές τις δύο συμφωνίες? Γνωρίζετε. Η Τουρκία. Δεν φτάσαμε έτσι μέχρι σήμερα να έχουμε 26 στρατιωτικής και 3 πολιτικής φύσεως μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης? Ασφαλώς. Μάλιστα. Αξιολογήθηκαν αυτά ποτέ για το πραγματικό τους όφελος και την αξία τους? Δεν νομίζω. Απλούστατα τα ξεχάστηκαν. Και κάθε φορά αρχίζουμε κάτι καινούριο, ξεχνώντας ότι τα προηγούμενα δεν πέτυχαν κάτι. Μάλιστα. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι οι πληροφορίες λένε ότι σε αυτές τις 26 επανεκκινήσεις ΜΟΕ η Τουρκία προσθέτει 3 ζητήματα και θέλω να μου τα αξιολογήσετε. Δέσμευση των πεδίων βολής, τερματισμό της αναγνώρισης και αναχέτησης για να μην χαρακτηρίζονται τα πολεμικά της αεροσκάφη ως άγνωστα και επικίνδυνα ίχνη και ένα κώδικα συμπεριφοράς στη θάλασσα που θα περιορίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις. Και τέλος, να μην χρησιμοποιείτε το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως πλατφόρμα καταγγελίας τουρκικής συμπεριφοράς. Αυτά εσείς τα βλέπετε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης? Όχι, αυτά είναι μια προσπάθεια έναρξης διαπραγματεύσεων από την πίσω πόρτα.
Μάλιστα. Και θα πρέπει να απορριφθούν αυτά. Αυτά δεν είναι μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης είναι ο περιορισμός, μάλλον η απαγόρευση των ασκήσεων στο Αιγαίο τους θερινούς μήνες, όταν έχουμε γιορτές, αναβάθμιση των κοκκίνων τηλεφώνων και ούτω καθεξής. Αυτά είναι μέτρα εμπιστοσύνη, οικοδόμηση εμπιστοσύνη. Αυτά τα τρία τα καινούρια στοιχεία, προς Θεού, όχι. Μάλιστα. Μέσα σε όλα αυτά έχουμε και αναθέρμανση των διπλωματικών σχέσεων και όχι μόνο Τουρκίας-Αιγύπτου. Σας υπενθυμίζω, το ξέρετε καλά, ότι η Αίγυπτος έχει οριοθετήσει τμηματικός ΑΟΣ με την Ελλάδα και πέραν του 28ου μεσημβρινού υπάρχει ένα κενό. Πώς τα ακούτε όλο αυτό? Η Τουρκία κάνει αυτό το οποίο νομίζει ότι θα τη βοηθήσει να αποκτήσει την επιρροή που θέλει στην Ανατολική Μεσόγειο. Κάνοντας αυτή τη σύσφιξη των σχέσεων με την Αίγυπτο, η οποία δεν ήταν εύκολη για την Τουρκία τη στιγμή που ο Ερντογάν είχε βρήσει στην κυριολεξία τον Σίση, τον είχε κατηγορήσει για δολοφόνο, για δικτάτορα και ούτω καθεξής. Αυτά τα ξέχασε ο Ερντογάν και προχωρεί να ξαναφτιάξει τις σχέσεις με την Αίγυπτο προκειμένου να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για το θέμα του ΑΟΣ στη Μεσόγειο και τις θαλάσσιες περιοχές Τουρκίας-Αιγύπτου. Αυτό επιδιώκει αυτή τη στιγμή η Τουρκία και από πλευράς της καλά κάνει. Αυτό όμως τι σημαίνει για μας από τη στιγμή που δημιουργεί πρόβλημα για μας. Δημιουργεί πρόβλημα για μας διότι δεν μπορεί να κλείσουν οι συζητήσεις με την Αίγυπτο ως προς την ΑΟΣ. Μάλιστα. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει καλημέρα στον κύριο Πρέσβη. Δεν θα έπρεπε η Ελλάδα σε αυτό το πλέγμα και των σχέσεων με τους μεγάλους παίκτες ισχύως και με την Τουρκία που διαρκώς έχει απαιτήσει αναθεωρητικές να προχωρήσει σε οριοθέτηση ΑΟΣ με την Κύπρο? Θα έπρεπε. Που θα έπρεπε και δεν μπορώ να αποκλείσω ότι ίσως γίνει. Διότι όταν τελειώσουμε με το αδιέξοδο της διάσκεψης κορυφής του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα θα έχει λίγους δρόμους ανοιχτούς για να προχωρήσει. Ένας δρόμος είναι και αυτός με την οριοθέτηση ΑΟΣ με την Κύπρο. Αλλά αυτό θα το δούμε σε συνέχεια του ΝΑΤΟ. Ως προς την Κύπρο, θα ήθελα να προσθέσω κάτι εδώ πέρα, ως προς το Κυπριακό. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι όταν πήγε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών αμέσως μετά την ορκομοσία του στη Κύπρο και πάει ο Δένδια στη Πέμπτη στη Κύπρο, θέλω να σας πω ότι αυτό ήθιστε. Όταν γίνονται εκλογές στην Ελλάδα, οι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας την πρώτη επίσκεψή τους τι κάνουν στην Λευκωσία. Αυτό ίσχυε από τότε που η Κύπρος έγινε ανεξάρτητο κράτος. Και αυτό συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Τώρα, για την Κύπρο, θα ήθελα εγώ να πω ότι αντί να περιμένουμε εμείς τις τουρκικές προτάσεις για το Κυπριακό και να βασιζόμαστε συνέχεια στις προτάσεις του ΟΗΕ, θα πρέπει η Ελλάδα και η Κύπρος να προτείνουμε εμείς ένα σχέδιο λύσεως του Κυπριακού και να το ρίξουμε στη διαπραγμάτευση και να το υποβάλουμε προς τον ΟΗΕ. Αυτό που έχω εγώ υπόψη μου είναι να ζητήσουμε την αναγνώριση της κυπριακής δημοκρατίας από την Τουρκία και εφόσον γίνει αυτό να προχωρήσουμε στη συνέχεια σε διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων για επίλυση του εσωτερικού θέματος. Αλλά μόνο αφού η Τουρκία έχει αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό είναι μια πρόταση που μπορεί να υποβληθεί στον ΟΗΕ και να μπούμε και εμείς λίγο στην επίθεση. Και όχι συνέχεια να περιμένουμε τι θα μας πει ο ΟΗΕ ή τι προτάσεις θα υποβάλουν οι Τούρκοι. Βέβαια, αυτό που προτείνω θα απορριφθεί από την Τουρκία. Αλλά ας φανεί η Τουρκία ότι απορρίπτει συνέχεια όποια πρόταση που βγαίνει από την ελληνική πλευρά. Αυτό.
Με ρωτάει κάποιος, με αυτή την πρόταση του κυρίου πρέσβη πάμε να πατήσουμε στο να μην διαλυθεί, εξαϊλωθεί η υπόσταση κρατικής οντότητας Κυπριακής Δημοκρατίας. Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Ο φίλος ο Νίκος λέει καλημέρα κύριε πρέσβη. Ο καθηγητής ο κύριος Συρίγος ισχυρίστηκε χθες πως η ονοματοδοσία Τσανάκαλε και στενά Ίσταμπουλ αντί Δαρδανέλια και Βοσπόρου είναι καθαρά τυπικό και ενδοτουρκικό αφήγημα και δεν παίζει κανένα διεθνή ρόλο καθώς ισχύει η συνθήκη του Μοντρέ, ακόμη και αν στα επιχειρησιακά σχέδια του ΝΑΤΟ κρατηθεί διπλή ονομασία. Και δεύτερον, οι συντεταγμένες για την Κύπρο, είπε ο κύριος Συρίγος, είναι προς το συμφέρον μας, καθώς περιλαμβάνουν και την Κύπρο στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, κάτι που δεν μπορεί να γίνει λόγω Τουρκίας με το όνομα Κύπρος. Συμφωνείτε? Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα αυτό. Ναι, διαφωνώ με αυτά που λέει ο κύριος. Εάν είναι έτσι, τότε και τη Λίμνο να αρχίσουμε να τη βάζουμε με συντεταγμένα. Δεν το καταλαβαίνω. Ναι, εγώ διαφωνώ με αυτά που λέει ο κύριος Συρίγος. Πρώτα απ' όλα, εάν ήταν ένα τυπικό θέμα, δεν θα έθετε θέμα η Τουρκία να μπλοκάρει το πρόγραμμα αυτό που είναι, πώς το είπαμε στην αρχή, το πρόγραμμα Sea Guardian, το οποίο το μπλόκαρε και αυτά. Αν ήταν τυπικό δεν θα υπήρχε θέμα. Όπως επίσης δεν είναι τυπικό το ότι η Τουρκία δεν θέλει την Κυπριακή Δημοκρατία. Θέλει καθόλου τυπικά πράγματα. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να επιμείνουμε. Διότι αν δεν επιμείνουμε, κινδυνεύει η διπλή ονομασία να επεκταθεί αργότερα στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου και ούτω καθεξής. Λοιπόν, εδώ πρέπει να είμαστε σταθεροί, αντιτικοί στο όχι. Ο Μιχάλης από τα Δωδεκάνησα που ασχολείται χρόνια, χωρίς να έχει κάποια ιδιότητα ο άνθρωπος, μου λέει πες τον κύριο πρέσβη ότι η Τουρκία, έχω υπόψη μου πως έχει πάρει την περιοχή νοτιοανατολικά της Ρόδου στον έλεγχο της μέσω Air Policing Area APA στο Εσκί Σεχίρ, και αυτό είναι πολύ σοβαρό, δεν πρέπει κάποιοι να το δουν, λέει. Ασφαλώς θα πρέπει, εγώ προσωπικά δεν το γνωρίζω το θέμα, οπότε δεν θέλω να μιλήσω για κάτι το οποίο δεν γνωρίζω. Αλλά ακούγεται αυτό που είπε, ναι, σωστό είναι. Θα πρέπει να εξεταστεί και αυτό το θέμα. Λοιπόν, θέλω να πάω στη μεγάλη εικόνα. Είναι σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Είναι σε πλήρη εξέλιξη, κανείς δεν μιλάει για ειρήνη, το μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία. Και η Τουρκία με τη στρατηγική πατώ σε δύο βάρκες, με μια αυτόνομη πολιτική, για τα δικά της συμφέροντα, μια χαρά τα έχει πάει. Τι σας κάνει να πιστεύετε λοιπόν ότι σε αυτή τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θέλουν να χαϊδέψουν την Τουρκία, ήδη φαίνεται να αλλάζει λίγο η στάση της για τη Σουηδία, δεν θα μας την πέσουν εμάς να μας πιέσουν οι σύμμαχοι για κάποιες υποχωρήσεις προκειμένου να εξευμενιστεί ο στρατηγικός εταίρος που λέγεται Τουρκία? Δεν νομίζω ότι η Τουρκία θα επιτρέψει στη Σουηδία να ενταχθεί σε αυτή τη φάση. Ανεξάρτητα από τις πιέσεις που δέχεται, κυρίως λόγω του καψίματος του Κορανίου, το οποίο έγινε υπό την προστασία της αστυνομίας, το οποίο αυτό έθιξε όλους τους μουσουλμάνους του κόσμου, και εγώ προσωπικά το κατακρίνω αυτό. Και επίσης το θέμα αυτό το έχει θέσει η Ισλαμική Διάσκεψη, το έχει θέσει στα Ηνωμένα Έθνη, στη Γενέβη, για παραβιάσεις θρησκευτικών ελευθεριών κτλ. Και ενδέχεται αυτές τις μέρες να βγει μια απόφαση καταδικαστική της Σουηδίας. Λοιπόν, δεν βλέπω εγώ σε αυτή τη φάση να, ίσως κάνω λάθος, δεν ξέρω, να εντάσσεται η Σουηδία. Επιπλέον, την Παρασκευή κλείνει και η Βουλή της Ουγγαρίας. Οπότε μέχρι ότου ξανανοίξει το φθινόπωρο δεν μπορεί να υπάρξει επικύρωση της ένταξης της Σουηδίας, αν συμφωνήσει η Τουρκία, από την Βουλή της Ουγγαρίας, η οποία κλείνει την Παρασκευή. Ωραία. Για θερινές εκοπές. Πάμε τώρα στη μεγάλη εικόνα. Οι νατοικοί σύμμαχοι θέλουν την Τουρκία με μια σχέση αγάπης. Την ίδια στιγμή πολλοί λένε θέλουν να την τραβήξουν και από τις σχέσεις με τη Ρωσία, που επίσης είναι σχέσεις αγάπης. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι δεν θα υπάρξει πίεση στην ελληνική πλευρά για να πάει σε διευθετήσεις με την Τουρκία, για να τη χαϊδολογήσουν οι μεγάλοι παίκτες ισχύως μες στο ΝΑΤΟ? Η δική μας αντίδραση σε αυτό. Α.
πίεση θα υπάρχει. Προτάσεις αμερικάνικες υπάρχουν. Σε μας, από εμάς εξαρτάται να αντισταθούμε και να αντιδράσουμε σε όποιες πιέσεις δεχθούμε. Έλληνες είμαστε, την Ελλάδα αντιπροσωπεύουμε και αυτό πρέπει να κάνουμε. Και νομίζω ότι θα το κάνει η κυβέρνηση. Λέει εδώ ο Κώστας, κύριε Πρέσβη, τι θα πρέπει λοιπόν να είναι καθαρό και στην Τουρκία και στους συμμάχους από την ελληνική πλευρά? Ισχύει τελικώς η εθνική γραμμή ότι έχουμε μόνο μία διαφορά, την οριοθέτηση ΑΟΣ υφαλοκρηπίδας, ή ισχύει η άλλη ανάγνωση ότι ναι, έχετε μία διαφορά, αλλά για να την επιλύσετε πρέπει να επιλυθούν άλλα προαπαιτούμενα? Όχι, ισχύει η πρώτη. Αυτό, εκεί είναι η γραμμή, αυτή είναι η γραμμή της κυβέρνησης. Δεν μας έχει ανακοινώσει κάτι άλλο και καλά κάνει και κρατάει αυτή τη γραμμή. Πόσο επηρεάζουν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις το μεγάλο κάδρο των αντιπάλων στρατοπέδων Δύσης και Ευρασίας? Δεν νομίζω ότι επηρεάζουν πολύ. Δεν νομίζω ότι επηρεάζουν πολύ σε αυτή τη φάση. Τα προβλήματα είναι αλλού, είναι στη κεντρική Ευρώπη. Εκεί είναι τα θέματα. Τα ελληνοτουρκικά είναι σε αυτή τη φάση, ναι, δευτερεύον θέμα για αυτούς που ασχολούνται με το πόλεμο στην Ουκρανία και τις σχέσεις με τη Ρωσία. Και εξάλλου εγώ θέτω και το εξής ερώτημα. Γιατί να ενταχθεί η Σουηδία στο ΝΑΤΟ? Δηλαδή κάπου 150 με 200 χρόνια έχει την ουδετερότητα αυτή η Σουηδία και έχει υποφεληθεί πάρα πολύ. Οι πιέσεις που τους κάνουν για να μπουν στο ΝΑΤΟ, εντάξει, αλλά έχω και εγώ την εντύπωση ότι πολλοί Σουηδοί δεν θέλουν να χαλάσουν αυτό το καθεστώς της ουδετερότητος που είχαν. Αλλά αυτό είναι δικό τους θέμα. Δεν θέλω να μιλήσω για μια άλλη χώρα. Mm-hmm. Άρα για σας είναι δευτερευούσης σημασίας αυτή τη στιγμή οι σχέσεις. Δεν χρειάζεται ή δεν βλέπετε περαιτέρω πίεση? Όχι, δεν βλέπω. Διότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει την ένταξη της Σουηδίας. Έτσι νομίζω, λόγω Κορανίου. Όχι λόγω ΠΚΚ και όλα αυτά που λέει για τα αυτά. Λόγω Κορανίου. Το οποίο αυτό τους έχει προσβάλει πάρα πολύ. Όπως βεβαίως θα προσέβαλε και εμάς, εάν και τις χριστιανικές χώρες, αν αρχίζαν και καίγανε το Ευαγγέλιο. Μάλιστα. Λέει ο φίλος ο Βασίλης, καλημέρα κύριε Πρέσβη. Είναι εντυπωσιακό ότι δεν γίνεται από καμία πλευρά καμία κίνηση για να επέλθει έστω και μια μερική ειρήνευση στο πεδίο της Ουκρανίας, ούτως ώστε να κάτσουν όλοι μεγάλοι και ισχυροί να βρουν ένα νέο πεδίο συνεννόησης. Αντιθέτως, τα πράγματα παροξύνονται. Σε αυτό τον παροξισμό πιστεύει ότι εμείς ως περιοχή θα είμαστε εκτός κάδρου? Όχι, δεν θα είμαστε εκτός κάδρου. Το πρόβλημα είναι ότι η Δύση αυτή τη στιγμή δεν θέλει να σταματήσει το πόλεμο. Διότι πιστεύει ότι προχωρώντας όπως κάνει τώρα θα μπορέσει να λυγίσει την Ρωσία. Και αυτό είναι λάθος εκτίμηση της Δύσης, κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, πρέπει οπωσδήποτε προς το συμφέρον της ανθρωπότητας, των Ευρωπαίων, όλων μας, να αρχίσει οι συζητήσεις για την ειρήνη. Διαφορετικά κινδυνεύει η ανθρωπότης να ανατιναχθεί στον κόσμο αν ξεσπάσει ένας πυρηνικός πόλεμος. Και σε αυτή τη περίπτωση δεν θα υπάρχει κανένας κερδισμένος. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο ερώτημα του φίλου του Γρηγόρου. Γρηγόρη, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο το Ισραήλ, τα κατεχόμενα τη Δυτική Όχθη, είναι εκτός συνεννόησης του τι συμβαίνει στην Ουκρανία ή σχετίζονται? Νομίζω ότι είναι εκτός, με την έννοια ότι οι Ισραηλινοί εκμεταλλεύονται την προσοχή της Δύσης στο πρόβλημα με τη Ρωσία και στο πόλεμο με την Ουκρανία και κάνουν αυτά που κάνουν. Υπό άλλες συνθήκες, αν δεν υπήρχε αυτός ο πόλεμος, αμφιβάλλω αν θα έκαναν αυτά που κάνανε τις τελευταίες μέρες. Μάλιστα. Το διατάφτα, κύριε Πρέσβη, επειδή η ατζέντα των εθνικών θεμάτων είναι στο επίκεντρο, ασχέτως αν δεν συζητήθηκε ούτε καν προεκλογικά,
πέρασε και δεν έσταξε. Ποια είναι η εκτίμηση που κάνετε? Εγώ θέλω να προσθέσω κάτι το οποίο, ξέρετε, έχω μια μεγάλη ευαισθησία. Είναι το θέμα των γερμανικών επανορθώσεων. Ναι, ναι. Εκεί, μισό λεπτό, πριν μου πείτε αυτό, ναι, μπορείτε να μου πείτε η δική σας αίσθηση και εκτίμηση για το πώς θα κυλήσουν σε άμεσο χρόνο τα πράγματα σε σχέση με την Τουρκία? Είναι ποια, λοιπόν? Νομίζω θα παραμείνουν σταθερά και δεν βλέπω να καλυτερεύουν. Δεν βλέπω να καλυτερεύουν, διότι με τη δύναμη που έχει αποκτήσει ο Ερντογάν θα προσπαθήσει να πάρει ό,τι μπορεί και από τα στα πλαίσια της ΑΟΣ, των υδάτων της Ανατολικής Μεσογείου και του Κυπριακού. Θα προσπαθήσει να πάρει ό,τι μπορεί από αυτό και θα ετοιμάζει, μου φαίνεται, μεγάλες φιέστες για την επέτειο της εισβολής στην Κύπρο. Μάλιστα. Λοιπόν, να κλείσουμε με ένα θέμα που διαχρονικά είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα των δράσεών σας, είναι των γερμανικών επανορθώσεων. Ναι. Λοιπόν, είχαμε ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο το οποίο οργάνωσε η Πολωνική Πρεσβεία στην Αθήνα στις 13 Ιουνίου, όπου συζητήθηκε όλο το φάσμα των πολωνικών και των ελληνικών διεκδικήσεων έναντι των Γερμανών. Δόθηκε μεγάλη δημοσιότητα στη Πολωνία και στο εξωτερικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες, για το θέμα αυτό, και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι ελληνικές, όπως το ΙΧΑ, το International Hellenic Association, ή το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης Γερμανικών Οφειλών, έχουμε αρχίσει μια συνεργασία με την πολωνική κυβέρνηση για να διεθνοποιήσουμε το θέμα αυτό. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το συνολικό ποσό οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα ανέρχεται στο 1,16 τρισεκατομμύρια ευρώ περίπου. Και στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται το κατοχικό δάνειο, που είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Και προχωρούμε με τους Πολωνούς προς αυτή την κατεύθυνση με σκοπό να οργανωθεί ένα συνέδριο μέσα στη Γερμανία για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τους Γερμανούς, τη γερμανική κοινή γνώμη, για τα χρέη της Γερμανίας προς την Πολωνία και την Ελλάδα, με σκοπό να ασκήσουν πίεση προς την κυβέρνησή τους. Αυτά. Ωραία. Η ανταπόκριση που βρίσκεται από το ελληνικό πολιτικό σύστημα σε αυτές τις πρωτοβουλίες? Τίποτα. Ακόμα. Διότι αυτό το συνέδριο έγινε, έγινε όταν υπήρχε υπηρεσιακή κυβέρνηση. Ο πρέσβης τον είχα ρωτήσει αν είχε καλέσει την πολιτική ηγεσία, μου είπε όχι, επειδή ήταν τεχνικό το συνέδριο. Κάλεσε όμως εκπροσώπους υπηρεσιακούς του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίοι δεν παρουσιάστηκαν. Μάλιστα. Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, τώρα τον ευχαριστήσω για την σημερινή συνομιλία μας. Κύριε Πρέσβη, καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και στη διάθεσή σας είμαι πάντοτε, και να πάνε όλα καλά, ευχόμαστε. Να είστε καλά.